Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, καλησπέρα σας από το Παλάο Μπλαουγκράνα της Βαρκελόνης, της παγωμένης αλλά και χριστουγεννιάτικης Βαρκελόνης, στην οποία ο Άρης θα δώσει απόψε το δεύτερο αγώνα του στο δύσβατο δρόμο προς το Final Four του Παρισιού με αντίπαλο την πανίσχυρη Μπαρσελόνα. Το παιχνίδι θα αρχίσει σε μερικά δευτερόλεπτα και προκειμένου να προφτάσουμε το τζάμπολ, επιστρέφουμε γρήγορα στην Παιανία για τα τελευταία διαφημιστικά μηνύματα και μετά ξανά εδώ στη Βαρκελόνη. Whisky. Είναι ο τύπος μου. Έλα, ξύπνα. Μα τι ώρα είναι αυτή? Μέρα, Μπάρνι. Ώρα να προστατέψω την οικογένεια. Βέβαια έχουν και αυτό τον Κολγκέιτ να τους προστατεύει. Μάλλον ο Κολγκέιτ θα είναι άλλος κύλος, γιατί τον βουρτσίζουν εκεί μέσα κάθε πρωί. Θέλω κι εγώ ένα βουρτσίσμα. Wow, πρέπει να είναι μικρούλης. Κοιτάξτε πόσο μικρή είναι η φούρτσα του. Colgate με Maximum Fluoride. Η προστασία που χρειάζεστε. Και σε μοντέρνα συσκευασία Dispenser. Άσε τη ματιά σου να ανέβει ψηλά στο φως και να αγκαλιάσει την υπερήφανη γόνιμη γη. Νιώσε τη γεύση. Σαλέ. Εδώ, στους ορεινούς αμπελώνες του τόπου μας, όλα είναι καθάρια, ατόφια και η φύση ελεύθερη να δώσει το καλύτερό της. Σαλέ, το κρασί των ορεινών αμπελώνων. Διάφανο σαν την κρυστάλλινη πηγή. Φωτεινό σαν την ασυνέφεια στη μέρα. Σαν να απολαμβάνεις την ίδια τη φύση στο αποκορύφωμά της. Σαλέ, η μαγεία των ορεινών αμπελώνων. Με τη γεύση Nescafé Classic 100% καφές. Πρώτη επίθεση λοιπόν για τον Άρη στο Παλάο Μπλαουγκράνα. Μόλις έγινε το τζάμπολ, ο Άρης που ξεκίνησε με την πεντάδα που έχει γίνει κλασική πλέον για τα παιχνίδια της Ευρώπης. Γκάλης Γιαννάκης που έκανε το πρώτο άστοχο σουτ. Σόμπιν εδώ που προσπαθεί και κερδίζει φάουλ. Λιπτουρίδης και Στέλλερ για την Μπαρσελόνα ξεκίνησαν. Ο Σαν Επιφάνιο που έκανε το φάουλ με το 15. Ο Σολοσάβαλ με το 7, ο Χιμένεθ με το 4, ο Νόρις με το 14 και ο Αμερικανός Τράμπο με το 8. Τράμπο, ο οποίος έχει πάρει την ισπανική υπηκότητα εδώ και 1,5 χρόνο περίπου. Ο Σόμπιν θα επιχειρήσει να πετύχει τους πρώτους πόντους του αγώνα, θα στοχίσει όμως την πρώτη βολή. Το Παλάου Μπλαουγκράνα δεν είναι γεμάτο, είναι περίπου μισογεμάτο. Χωρά 6.000 κόσμο. Με αυτό το δεδομένο πιστεύω ότι είναι γύρω στους 2.500-3.000 θεατές του απόψινού αγώνα. Διαιτητές, ξεχάσαμε να πούμε στην αρχή, ο Φιλίπ Μαϊλαμπιό από τη Γαλλία και ο Ελβετός Φίλιπ Λέμαν, ένα δίδυμο έμπειρον ρέφερι και αρκετά γνωστόν. Γκάλης, μια πάσα αθνηδιασμού για τον Γιαννάκη που μπερδεύεται λίγο με τον Σαν Επιφάνιο και γυρίζει ξανά στον Γκάλη. 2-1, προηγείται η Μπαρσελόνα με το καλάθι που πέτυχε προηγουμένως ο Τράμπο. Γκάλης, το σούτ απ' έξω, το rebound από τον Νόρις υπό την πίεση του Σόμπιν. Προσπαθεί να τρέξει η Βαρσελόνα με τον Σαν Επιφάνιο που βρίσκει μπροστά του τον Λιπηρίδη. Χιμένεθ, λύνεται, πολύ ωραία άμυνα. Σολοφάβαλ. Ο Ιγνάσιος Σολοφάβαλ, ο αρχηγός της Βαρσελόνα. Εδώ και αρκετά χρόνια. Φάουλ εκτός φάσης που καταλογίζεται στον Γιαννάκη. Ο Γιαννάκης προσπάθησε να ακολουθήσει τον Σαν Επιφάνιο και να τον βγάλει και λίγο έξω από την πορεία του και του έκανε φάουλ. Το πρώτο φάουλ από πλευρά Σάρι. Όλα θα ήταν πολύ καλύτερα αν λειτουργούσε και το φωτεινό ταμπλό, το οποίο βρίσκεται, κρέμεται από την κορυφή του γηπέδου και λέει 0-0. Ο χρόνος που έχει περάσει δεν φέρεται και
Έχω την εντύπωση ότι αυτός ήταν και ο λόγος που ξεκίνησε λίγο να καθυστερήσει το παιχνίδι. Εκ των προτέρων λοιπόν θα ζητήσω να συγχωρεθούν κάποια λάθη. Χιμένεθ, η πάσα στον Νόρις. Ο Νόρις τον Χιμένεθ, ο οποίος κερδίζει το καλάθι και κερδίζει και φάουλ από τον Τσέλερ. Ήταν η πολύ ωραία πάσα από τον Νόρις, έτοιμο καλάθι για τον Χιμένεθ, ο οποίος θα εκτελέσει και μία βολή, βλέπετε ξανά. Ξέφυγε ο Χιμένεθ και το φάουλ από τον Βράτσελερ που του χτύπησε τα χέρια. 4-1 προηγείται η Μπαρτσελώνα. Να ο Χιμένεθ, ο οποίος θα στοχίσει στη βολή. Επανάληψη λένε οι διαιτητές, επειδή μπήκε μέσα ο Σέλερ, να ο Μαλαβιό. Μία βολή ακόμα λοιπόν για τον Ανδρές Χιμένεθ, νάτος 28 ετών, έχει ύψος 2,5 και 165 συμμετοχές στην εθνική ομάδα. Είδατε για λίγο και τον καινούριο προπονητή των Καταλανών, τον Πόζιταρ Μάλικοβιτς, ο οποίος άφησε το σπλίτ όπου θα μπορούσε να αναπαυθεί στις δάφνες του τα δύο πρωταθλήματα Ευρώπης. Κέρδισε ο Μάλικοβιτς, αλλά τελικά προτίμησε τα πολύ περισσότερα βέβαια χρήματα της Μπαρτσελώνα. Γιαννάκη, Γκάλης, με αντίπαλο τον Σολοθάβαλ, δίνει στον Σέλερ που γυρίζει και κάνει ένα άπταλο σούτ, αλλά κερδίζει φάουλ από τον Χιμένεθ. Να εδώ ο Άντρες Χιμένεθ που έχει αναλάβει τον Σέλερ και ο Λάζαρος Λέσιτς, ο coach του Άρη, να ανακοινώ των δύο ομάδων ότι άλλαξαν τους προπονητές τους αυτό το καλοκαίρι και ενώ ήρθαν γηγενείς, θα λέγαμε, πήραν Γιουγκοσλάβους. Ο Λέσιτς είναι Έλληνο-Γιουγκοσλάβος. 2-5 από την βολή του Μπραντ Σέλερ. Σαν επιφάνειο με τον Γιαννάκη, που ένας έχει αναλάβει το μαρκάρισμα του άλλου σήμερα, όπως φάνηκε από τα πρώτα λεπτά. Και 5-3 με τις βολές του Σέλερ. Σολοθάβαλ αλλάζει με τον Χιμένεθ, ο Τράμπο με τον Σέλερ, ο Έπι με τον Γιαννάκη. Αλλά και τριών πόντων από τον Σαν Επιφάνειο και 8-3 από την Βαρκελόνα που ξεκίνησε καλά. Το φωτεινό ταμπλό εξακολουθεί να μην λειτουργεί. Σέλερ, Λιπυρίδης, Γιαννάκης πάντα με τον Έπι να τον ακολουθεί. Δύσκολο σου τριών πόντων, το rebound εύκολα ο Νόρις. Σολοθάβαλ, Χιμένεθ και φάουλ από τον Λιπυρίδη. Μέτριο ξεκίνημα για τον Άρη, αλλά βέβαια όχι τόσο καταστροφικό όσο εκείνο το περσινό. Θα θυμάστε ότι πέρυσι είναι ο Λιπυρίδης. Πέρυσι ο Άρης έχασε με 90-56 εδώ στο Παλάου Λαουγκράνα. Βέβαια αυτή ήταν, δεν τον επηρέασε για τη συνέχεια, αλλά ήταν ασφαλώς ταπεινωτική. Ο Σόμπιν έχει αναλάβει τον Νόρις, ο Λιπυρίδης τον Χιμένεθ που αστόχησε τώρα. Και ο Γιαννάκης που κέρδισε το μακρινό rebound. Γκάλης, Σέλερς με τον Χιμένεθ να τα ακολουθεί μέχρι έξω. Γιαννάκης με τον Έπι, Γκάλης με τον Σολοθάμπαλ. Ενώ ο Νόρις παρακολουθεί και έτοιμος να βγει πάνω στον Γκάλη. Κόβεται ο Σόμπιν, κερδίζει όμως το rebound. Άστοχο το σουτ και το rebound από τον Τράμπο που δίνει στον Σολοθάμπαλ. Τον περιμένει εκεί ο Γιαννάκης. Τράμπο, δεν είναι τόσο καλός επιθετικός ο Στίβ Τράμπο. Ο Έπι ξεφεύγει αστοχή, το rebound όμως ο Νόρις από την αδράνεια των παιχτών του Άρη και από την εξαιρετική πάσα του Όλδη Νόρις ο Τράμπο κάνει το 13. Να ο Μάλικοβιτς, 13, η Μπαρτσελόνα ξεκινάει πολύ καλά και παίρνει μια διαφορά 7 πόντων με το ξεκίνημα. Είδατε ξανά σε αυτό το εντυπωσιακό πλάνο το καλάθι του Τράμπο. Το καλάθι νομίζω ότι θα έπρεπε να μετρήσει. Τελικά δόθηκε φάουλ στον Νόρις. Να ο Λέσης που διαμαρτύρεται. Ήταν το πρώτο φάουλ από τον Σολοθάβαλ. Να το σε δώσω αυτό. Δόθηκε τελικά το φάουλ. Σέλερ, Γιαννάκης. Σέλερ με τον Χιμένεθ. Λιπυρίδης έξω στον Γιαννάκη. Σου τριών πόντων από τον Σέλερ, το rebound εύκολα ο Τράμπο υπό την πίεση του Γιαννάκη. Τώρα επιφάνειο, Σολοθάβαλ. Να ο Σολοθάβαλ που προσπαθεί να αποφύγει τον Γκάλη, περνάει στον Χιμένεθ. Κλείνεται αυτός από τον Σέλερ, πάλι Σολοθάβαλ. 10 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει η Μπαρτσελόνα. Επιθετικό φάουλ που δεν φουρίζεται, όχι τελικά φουρίστηκε από τον Μαϊλανδιό που ήταν μακριά από τη φάση.
Διαμαρτύρονται οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα, ένα ομαλικοβιτς με ένα ελαφρό μηδίωμα ειρωνίας. Καθαρό φάουλ του Νόρις, που έσπρωξε με το αριστερό χέρι τον Σόμπιν, βέβαια μετά πρόσφερε θέαμα με αυτό το εκπληκτικό κάρφωμα, αλλά ήταν χωρίς αντίκρισμα. 13. Και παρακαλάμε βέβαια να μην λεφτούμε πουθενά με το σκορ, γιατί όπως σας είπαμε το φωτεινό ταμπλό δεν λειτουργεί. Γκάλης. Βγήκε και ο Τράμπο κοντά του εκεί. Ο Γκάλης ξεφεύγει και πλέον δεν έχει αντίπαλο. 15. Χιμένες. Νόρις. Σολοθάβαλ. Ο Έπι με τον Σόμπιν. Πολύ καλή άμυνα, αλλά η μπάλα ξανά στον Έπι, που κερδίζει φάουλ από τον Σόμπιν. Κάτος εδώ ο Κόραν Σόμπιν, που είπε έπεσε στο πρώτο τον αναπατώ με φάουλ. Να δούμε τι θα δείξει η γραμματεία, ναι. Πρώτο φάουλ από τον Σόμπιν, που πέρσι τον είχε σαν παίκτη ο νυν προπονητής του Μπαρτσελόνα, ο Μάλικοβιτς, στην Γιουγκοπλάστικα βέβαια. Η Γιουγκοπλάστικα που χθες στο πρώτο αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής κέρδισε πολύ δύσκολα στην Αγγλία την Kingston με 89-87 στην παράταση και με ένα τρίποντο στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Ήταν μια πολύ δύσκολη νίκη της Γιουγκοπλάστικα, από 84 τώρα, επί μιας Kingston η οποία, όπως μας έλεγε ο σχολιαστής του κύριος Φόρδος, Stuart Story, έκανε μια καταπληκτική εμφάνιση και άρχισε να κερδίσει. Γιαννάκης. 11-5 το σκορ. Γκάλης θα πετύχει το καλάθι υπό την πίεση του Σολοφάβαλ, προκαλώντας κάποια επιφωνήματα θαυμασμού εδώ στην κερκίδα. 11-7. Σολοφάβαλ σαν επιφάνει ο γλίστρης ο Γιαννάκης, αλλά δεν πρόλευε να εκμεταλλευτεί την πτώση του ο Έπι. Το φάουλ στο οποίο το πίπτει ο Λυπηρίδης, νάτος στο βάθος, λέει ότι ο Χιμένες έσπρωξε με τον αγώνα του, αλλά το φάουλ δόθηκε σε αυτόν, ο Βασίλης Λυπηρίδης, που έχει δύο φάουλ. 11-7 και δύο βολές για τον Αντρές Χιμένες. Ο οποίος αστοχεί κεφάλι. Αυτό είναι το ταμπλό που βλέπετε. 11-7, πολύ θα ήθελα να ξέρω με ποιον τρόπο δείχνουν το χρόνο που απομένει στους δύο προπονητές και στους παίκτες των πάγκων. Για άλλη μια φορά δίνουν επανάληψη της βολής οι διαιτητές. Ασυνήθιστο αυτό, μέσα σε τόσα λίγα λεπτά να βλέπουμε δύο βολές να επαναλαμβάνονται. Ο Λέσης ετοιμάζει τον Αγγελίδη για τη θέση του Λυπηρίδη που έχει δύο γρήγορα φάουλ. Θα στοχίσει και πάλι, αλλά ο Τράμπο διορθώνει και δίνει έξω στον Σολοθάβαλ. Κρίμα, έπρεπε να κερδιθεί αυτό το rebound. Έπι, ξεφεύγει, μπαίνει προς τα μέσα, το σουτ μπροστά στον Λυπηρίδη που φοβίζει και το τρίτο φάουλ. Και 13-7 αυτός ο Βουκαράς εδώ που βλέπετε έχει αναλάβει, μάλλον εδώ, αναλαμβάνει να δώσει ένα φόντο παραπάνω στην Μπαρτσελόνα, είναι λίγο φεδράφτα που γίνονται. Σημείωσε τρίποντο το καλάθι του Έπι, το οποίο σημειώθηκε από τα 3-4 μέτρα. Και τώρα σβήνει για να διορθώσει το λάθος του, αφού κάποιος από την ακριβώς απέναντι μεριά του κηπέδου του το υποδεικνύει. Η Μπαρτσελόνα στον εκκληριασμό, έστω το κάθομα του Χιμένες και φάουλ από τον Γιαννάκη, αχρίαστο φάουλ. 15-7 υπό τις επιθυμίες των οπαδών της Μπαρτσελόνα. Οι Ισπανοί όποτε μπορούν φεύγουν στον εκκληριασμό, τρέχουν. Καθαρό φάουλ του Γιαννάκη, ο οποίος πήγε να αποφύγει την τελευταία στιγμή, αλλά δεν τα κατάφερε. Δύο φάουλ και για τον Γιαννάκη. Ο Λέσης, όπως βλέπετε, δεν θέλει να ρισκάρει με τα φάουλ και ετοιμάζεται να βάλει τον Βουρτζούμι στη θέση του Γιαννάκη, ο οποίος δυσανασχετεί κάπως. Ο Χιμένες δεν λέει να εστοχίσει από τη γραμμή των φάουλ. Στο μεταξύ μπήκε ο Αγγελίδης στη θέση του Λυπηρίδη, ψηλώνει έτσι κάπως η πεντάδα του Άρη. Σέλερς μπήκε προς τα μέσα και πέτυχε ένα ωραίο καλάθι, 15-9 από τον Μπρατ Σέλερς. Νάτος ο Σέλερς. Σολοθάβαλ. Η Μπαρτσελόνα συνεχίζει με την ίδια πεντάδα που προηγείται με 15-9 αυτή τη στιγμή. Δόθηκε φάουλ εκτός φάσεως στον Σόμπιν. Νομίζω ότι ο Άρης θα έχει προβλήματα με τα φάουλ αργότερα. Ο Λέμαν απείλησε τον Λέσιτς με τεχνική ποινή επειδή διαμαρτυρήθηκε ο προπονητής του Άρη. Χιμένες απ' έξω. Ναβουρτζούμις που μπήκε στον αγώνα.
Και έκανε γρήγορα γρήγορα το πρώτο του φάουλ πάνω στον Εύτη. Ένα πολύ καθαρό φάουλ. Ο Λέτσις λοιπόν απέσυρε τον Γιαννάκη. Ο προπονητής του Άρη δείχνει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στους νεαρούς. Ελπίζω να δικαιωθεί. Άλλωστε το έχει δηλώσει από την πρώτη μέρα που ανέλαβε ότι θα προσπαθήσει να αναδείξει κάποιους νέους. Αλλά βέβαια η ανάδειξη δεν γίνεται απαραίτητα με αυτόν τον τρόπο, με το να ρισκάρεται η συμμετοχή του σε ένα τόσο κρίσιμο και τόσο δύσκολο μάτι. Σε πάση περιπτώσει, ο παράγοντας τώρα βέβαια δεν μπορεί και αυτός να αγνοηθεί. Ο Μαλίκοβιτς εδώ παρακολουθεί τα τεκτενόμενα. 16-9 από την πρώτη βολή του σαν επιφάνειο. Και 17-9. Γκάλης. Ο Γκάλης θα αναλάβει αυτός τώρα playmaker. Sellers. Γκάλης. Sellers. Στου δύο πόντων του Βουρτζούμι. Rebound από το Λαοτράμπο. Και τώρα στο Λοκάβαλ. Φεύγει στον εθνιδιασμό. Το φάουλ από τον Βουρτζούμι, ο οποίος πήγε έξυπνα να σταθεί στον δρόμο του Σελοκάβαλα, αλλά άργησε λίγο. Να ο Βαγγέλης Βουρτζούμις που έχει τώρα δύο φάουλ για αυτό. Μπορεί και να έχει σκεφτεί ο νεαρός του Άρη. Δύο βολές εν πάση περιπτώσει για τον Ιγνάσιο Σελοκάβαλ και δεύτερο φάουλ από τον Βουρτζούμι. Το σκορ είναι 17-9 υπέρ της Μπαρσελόνα. Και τώρα 18-9 με την εύστοχη βολή του Σελοκάβαλ. Το rebound εύκολα ο Σόμπιν. Γκάλης. Ωραία πάσα στον Αγγελίδη που είναι ευκίνητος, θα μπει με δύναμη. Και φάουλ από τον Τράμπο. Προσεκτικό, ωραίο σφύριγμα. Σωστό σφύριγμα του Μαϊλαβιό, ο οποίος είδε ότι ο Τράμπο κινήθηκε τελευταία στιγμή για να μπει μπροστά στον Αγγελίδη. Βλέπετε εδώ ότι έκανε μια κίνηση προς τα δεξιά ο Αμερικανός που είχε γίνει Ισπανός. Sellers. Ο Χιμένες κοντά του. Ο Γκάλης μπαίνει προς τα μέσα, χάνει την μπάλα από τον επιφάνειο. Ο Έφης σταματάει και σουτάρει για δύο πόντους από καλή θέση. Rebound του Τράμπο που κάνει μεγάλη δουλειά. Είναι αθόρυβος αλλά εργάστηκε αυτός ο Τράμπο. Σελοφάβαλ. Χειροκροτήματα από το κοινό. 18-9 η Μπαρσελόνα. Αλλά στον Νόρις που εκεί δεν έχει αντίπαλο, ευτυχώς όμως αυτό εκεί αποτυχάνει και στα δύο διαδοχικά βόλεο που επιχείρησε. Γκάλης. Ο Γκάλης πάει να μπει προς τα μέσα και κερδίζει φάουλ από τον Σελοφάβαλ. Μαρκάρεται πολύ πιεστικά, πολύ στενά ο Γκάλης. Άδω Σελοφάβαλ, στον οποίο θεώρησε το φάουλ και ο Μάλικοβιτς που διαμαρτύρεται. Δεύτερο φάουλ του Ιγνάτιο Σελοφάβαλ. Sellers από πλάγια εδώ την πάλι μπάλα. Βουρτζούμις. Γκάλης. Μπαίνει προς τα μέσα, βλέπει τον Νόρις και ένα εκπληκτικό καλάθι του Γκάλη, ο οποίος κερδίζει κάποια χειροκροτήματα που δεν μπορούσαν να μην τα απονείμουν οι Καταλανοί εδώ. 18-11. Ο Γκάλης απέφυγε στον αέρα με αυτό το σπάσιμο τον θηριώδη Νόρις και στόχισε. Φάουλ του Αγγελίδη. Συνεχίζονται τα κάπως υπερβολικά φάουλ από τους διαιτητές. Να ο Λέτσις. 18-11 είναι το σκορ. Όλοι στον Άρη έλεγαν τις προηγούμενες μέρες ότι δεν έχουν τίποτα να χάσουν από αυτό το παιχνίδι και βέβαια έτσι είναι. Από μια ενδεχόμενη ήττα θα είναι φυσιολογική και όχι οδυνηρή, ακόμα κι αν είναι μεγάλη διαφορά όπως όρισε. Ενώ μια νίκη θα του δώσει τεράστα πόδια πραγματικά και την νίκη της θέσης για το Παρίσι, της μίας από τις τέσσερις. Το Παρίσιο που θα γίνει το φετινό Final Four 16 με 18 Απριλίου. Ο Χιμένες πέτυχε το 19-11 από τη γραμμή του φάουλ. Ήδη ο Άρης συμπλήρωσε τα 8 φάουλ. Δεν μπορούμε να σας πούμε πόσος χρόνος απομένει, γιατί όπως έχουμε πει τουλάχιστον 3 φορές δεν δουλεύει το ηλεκτρονικό ταμπλό. Ο Τράμπο συνεχίζει να κάνει πολύ καλή δουλειά στα rebound. Παίρνει κέρυες θέσεις, είδατε ότι έδωσε ξανά την παλαιά στην ομάδα του μετά την δεύτερη άστοχη βολή του Χιμένες. Έπει με τον Βουρτζούμι. Σολοφάβαλ μπαίνει προς τα μέσα και δίνει τον Χιμένες, το οποίο με το ένα χέρι θα καρφώσει. Να λοιπόν που από αυτή τη μία επίθεση
Η Βαρκελόνα πέτυχε 3 πόντους χάρη στο εξαιρετικό rebound του Τράμπο, 21-11. Αγγελίδης, Μπουρζούμης, διαφορά για πρώτη φορά στους 10 πόντους. Ο Λέσης ετοιμάζεται να επαναφέρει τον Γιαννάκη. Ο Κάλης έχει πολύ στενό μαρκάρισμα από τον Σολοθάμπα, ενώ βγαίνει και κάποιος ψηλός πάνω του, συνήθως ο Τράμπο. Έτσι αναγκάζεται να σουτάρει απ' έξω. Το rebound εύκολα από τον Νόρις και τώρα στο Λοθάβαλ. Ο Λέσιτς έλεγε ότι η ομάδα του είναι πολύ αδύνατη κατά τα καλάθια, μετά και τις απουσίες του Φιλίππου και του Ρωμανίδη λόγω τραυματισμών, και ότι περιμένει πολλά από τον Αγγελίδη και τον Λυπηρίδη, αν θέλει ο Άρης να χτυπήσει αυτό το παιχνίδι. Χιμένετ, Νόρις γυρίζει, πολύ ωραία άμυνα από τον Σόμπιν, τον οποίο καταλογίζεται τελικά φάουλ. Πολύ ευνευρισμένο ο Σόμπιν, γι' αυτό και οι διαμαρτυρίες που ακούτε από την κερκίδα. Να ο Κόραν Σόμπιν που έχει 2 φάουλ, ναι. Και time out, το πρώτο time out του αγώνα, ενώ βλέπετε ξανά που δώθηκε το φάουλ. The more you know about Scotch, the more you like Ballantine's. Bes Veka, Veka, Ibes Veka, Ibes Agna Alambika. Bes Veka, Veka, Ibes Veka, Ibes Yastika Alambika. Ibes Veka, Ibes Lukarnika Parisa Zombon, Salami Mortadella Yabekoi. Bes Veka, Veka. Ibes Veka, Ibes Agna Yastika Alambika. Ο Νόρις θα εκτελέσει 2 βολές μετά το φάουλ που είχε δοθεί προηγουμένως στον Σόμπιν. Το σκορ είναι 21-11 υπέρ της Μπαρσελόνα. Μπαρσελόνα που συνεχίζει να παίζει χωρίς τους 2 ακριβές μεταγραφές του καλοκαιριού, δηλαδή τον Πορτορικανό Χωσέ Πικουλίν Ορτίθ, ο οποίος θεωρήθηκε λιγότερο χρήσιμος από τον Τράμπο για αυτόν τον αγώνα. Όπως βλέπετε, όλο και εξυγχρονίζονται εδώ οι άνθρωποι της Μπαρσελόνα. 22-11 είναι το σκορ. Και τον Χωσέ Αντώνιο Μοντέρο που έχει πάρα πολλά προβλήματα φέτος, τραυματισμών, τεφορμαρίσματος. 24-11 από το lay-up του Χιμένες σε αυτόν τον αφηδιασμό. Τα πράγματα έχουν ξεκινήσει πολύ άσχημα για τον Άρη, ο οποίος σε αντίθεση με την Μπαρσελόνα δεν έχει καταφέρει να πετύχει εύκολο καλάθι, να τρέξει λίγο. Και βέβαια στο φίλο του ότι δεν έχει καθόλου αμυντικό rebound. Ο Σέλλερς απέτυχε προηγουμένως, ο Έπι θα αυτό το καλάθι 3 πόντων θα κάνει το σκορ 27-11. Να ο Αντώνιο Σαν Επιφάνιο, ο οποίος είναι ο πιο στόχος παίκτης του Ισπανικού Πρωταθλήματος, θα σουτ 3 πόντων. Έχει ένα ποσοστό 47% στις 20 αγωνιστικές που έχουν γίνει. Ο Λέσης ψάχνει λύσεις, ετοιμάζεται να βάλει ξανά τον Λυπηρίδη. Γκάλης, πολύ δύσκολο καλάθι. Ο Γκάλης που αναγκάζεται να κάνει αυτά τα δύσκολα, παράξενα και παρακινδυνευμένα σουτ, βλέποντας ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Στο Λοθάβαλ. Χιμένες περνάει κοντά στο καλάθι, εκτοχή και παίρνει και φάουλ ο Σαν Επιφάνιο, 29-11, 29-13 ζητώ συγγνώμη. Τρίτο φάουλ του Γιαννάκη και μία βολή για τον Σαν Επιφάνιο. Και νέο time-out από τον Λέσιτς. Fly walking. Fly walking. Fly walking.
The Original Fly Walking με σήμα του αεροπλανάκι. Μπαρτσελόνα Άρης 30-13 μετά την επιτυχημένη συμπληρωματική βολή του Σαν Επιφάνιο. Και ο Άρης με τον Γιαννάκη τώρα που έχει να αντιμετωπίσει τον Έπι, ξεφεύγει, κάνει ένα πολύ κακό σουτ. Παίρνει όμως το επιθετικό ριμπάουντ από τα χέρια του Νόρις. Γκάλης. Αστοχή και ο Γκάλης. Νόρις. Προσπαθεί ο Σόμπιν να κλέψει, αλλά οι Ισπανοί φεύγουν ξανά σε ένα δευτερεύοντα αγνιδιασμό. Χιμένες έξω. Και 3 δευτερόλεπτα από τον Τράμπο που περίμενε πάσα προηγουμένως από τον Χιμένες. Και ξεχάστηκε να ο Μαλικόβιτς που διαμαρτύρεται. Το σκορ, ξαναλέω, είναι 30-13. Γιαννάκης με τον Έπι, πάντα στην ίδια άμυνα η Μπαρσελόνα, με τον Σολοθάμπαλ να κυνηγάει τον Γκάλι, με τις βοήθειες πότε του Νόρις και πότε συνηθέστερα του Τράμπο. Γιαννάκης, πολύ δύσκολο σουτ και πάλι, επίσης πολύ άσχημο. Ο Γιαννάκης που και πέρσι είχε πάει άσχημα εδώ, είχε περίπτωση που έδωσε λάθη μετά από 30 λεπτά αγώνα και ίσως να θυμάστε ότι σε εκείνο το μάτς το 90-56 μόνο τρεις παίκτες του Άρη είχαν πετύχει πόντους. Ο Γκάλης, ο Γιαννάκης και ο Τζόνς. Χιμένες, ο Γιαννάκης που στάθηκε εκεί για να μην θεωρηθεί με τέταρτο φάουλ και 32-13. Να ο Αντρές Χιμένες. Γιαννάκης για τον Άρη παίζει πάλι η αρχική του πεντάδα. Ο Γκάλης, Γιαννάκης, Σέλλαρς, Λιπυρίδης και Σόμπιν. Ο Γκάλης, ο Σόμπιν με τον Νόρις πάει να γυρίσει, αλλά ο Νόρις είναι πολύ δυνατός εκεί. Γιαννάκης, Σόμπιν. Και τελειώνει ο χρόνος στο 30 δευτερολέπτο. Χάθηκε άλλη μια επίθεση για τον Άρη άδοξα. Να ο Μάλικοβιτς που είναι σαφώς ικανοποιημένος από τις 5 παίκτες που έχει χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα. Ο Λέσικς. Και Σολοθάβαλ στην οργάνωση μιας νέας επίθεσης. Χιμένες. Σολοθάβαλ για τρεις πόντους. Rebound ο Τράμπο. Είναι τραγική κατάσταση. 34-13 από τον Στιβ Τράμπο. Να το εδώ. Γκάλης. Θα οργανώσει αυτός. Γιαννάκης τώρα. Αυτή τη φορά θα βρει το στόχο 34-15 και να ο φυσιοθεραπευτής του Άρη, ο Γκάσης Αργιανίδης που εκτελεί και χρέη σημειωτή. Χιμένες απέναντι σε μία ζώνη τώρα από ό,τι φαίνεται. Για να δούμε, ο Έπι δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τη ζώνη αυτή με ένα εύστοχο μακρινό σουτ. Ο Γκάλης, επέστρεψαν οι Ισπανοί, ο Γκάλης ψάχνει, γυρίζει, περνάει μόνος του και ευστοχή παρά την προσπάθεια του Τράμπο. Μερικά χειροκροτήματα ακόμα για την ωραία προσπάθεια. 34-17. Τους μισούς πόντους από την Μπαρσελόνα έχει πετύχει μέχρι τώρα ο Άρης. Τράμπο, Χιμένες, Έπι με τον Λιπυρίδη που βγαίνει πάνω του. Νόρις, περνάει πολύ ωραία κοντά στο καλάθι, είδα το τι έγινε. Και ο Τράμπο απλώς διεκπαιρέωσε, θα λέγαμε, υπό τις επιθυμίες των οπαδών της Μπαρσελόνα. 36-17 και ξανά η φάση με τον Νόρις εδώ να περνάει μια πολύ ωραία πάσα στον Χιμένες και αυτό με τη μία στον Τράμπο που κάρφωσε. Σέλλαρς, Γιαννάκης. Θα τον σταματήσει ο Έπι, ο οποίος μόνος στον εφηδιασμό δεν θα έχει πρόβλημα. 38-17, το λέει άκου του Κουάν Αντώνιο στον Επιφάνιο. Και να ο Πορτορικανός ο Ορτίς που είναι έτοιμος να ξαναμπεί. Γκάλης. Πανηγυρίζει και δίκαια, η Μπαρσελόνα έχει πάρει μια διαφορά μεγαλύτερη των 20 πόντων μετά από λίγο περισσότερα από 10 λεπτά αγώνα, φαντάζομαι, δεν υπάρχει χρονόμετρο. Η πρώτη αλλαγή λοιπόν στην πεντάδα της Μπαρσελόνα, ενώ εσείς βλέπετε το σκορ 38-17. Μπαίνει ο Ορτίς στη θέση του Νόρις που αποχωρεί από το παιχνίδι και ένα ο Χιμένες που περιμένει με αντίπαλο τον Σέλλαρς.
βλέπετε μία από τις τελευταίες φάσεις. Στο μεταξύ ένα κάρφωμα του Σέλερς έκανε το σκορ 38-19. Και αυτή τη φορά η αντίδραση του κόσμου στη θεαματική φάση είναι από δοκιμασίες. Πάντα σε ζώνη 2-3 ο Άρης. Με τον Σέλερ στην κορυφή. Να ορτή με το 11. Πολύ καλός επιθετικός και μετριότερος αμυντικός. Τράμπο, Σολοθάμβαλ, η μπάλα γυρίζει. Ο Έπι. Ο Χιμένεθ μαρκαρίστηκε. Το rebound εύκολα ο Σέλερ παρά την προσπάθεια του Τράμπο. Ενώ έχει πρόβλημα ποιος. Κάποιος παίκτης του Άρη έχει βγει κουτσένοντας. Σόμπιν. Γκάλης. Δεν θα τα καταφέρει. Πήγε να κερδίσει το rebound αλλά δεν τα κατάφερε ο Τράμπο. Τέσσερις Ισπανοί με τον Γιαννάκη. Τι να κάνει ο Γιαννάκης και Παλμέρος. Έχει και τρία φάουλ. Ο Σόμπιν δείχνει να έχει τραυματιστεί και όλο αυτό λείπει τώρα στον Άρη με το σκορ στο 40-17 να κάνει και παίκτες. Ελπίζω να μην έχει τίποτα σοβαρό ο Γιουγκοσλάβος που κρατάει το γόνατό του. Δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Το σκορ εδώ στο Παλάου Λαουγράνα είναι 40-17. Μετά από γύρω στα 12-13 λεπτά αγώνα από όσο μπορούμε να τα υπολογίσουμε. Να ο Μάλικοβιτς, ο Λέτσιτς έβαλε τον Αγγελίδη ήδη στο παιχνίδι. Στη θέση του Σόμπιν ο οποίος δέχεται τις πρώτες βοήθειες εκτός αγωνιστικού χώρου. Βλέπετε το τελευταίο κάρφωμα του Χιμένεθ μπροστά στον Γιαννάκη. 40-19-16 λεπτά λοιπόν. Όπως σας είπαμε όλο και κάνουν πρόοδους οι Ισπανοί. Τώρα έβγαλαν και χειροποίητο χρονόμετρο. Γιαννάκης. Ο Αγγελίδης θα κάνει το σούτ απ' έξω. Rebound εύκολα ο Χιμένεθ. Σολοθάβαλ βλέπει τον Τράμπο. Αυτό κάνει λάθος πάσα όμως στα χέρια του Γιαννάκη. Ο συνδυασμός του Άρη τώρα δεν θα λειτουργήσει όμως γιατί γύρισαν οι Ισπανοί. Ο Γκάλης αναγκάστηκε να σουτάρει άστοχα απ' έξω. Χιμένεθ πάλι θα πάει στο play-up και 42-17. 25 πόντους μπροστά η Μπαρσελόνα που δίνει ένα πραγματικό ρεσικάλ εδώ μπροστά στον κόσμο της. Κάνοντάς μας θέλοντας και εμείς να θυμηθούμε εκείνο το περσινό παιχνίδι που τελείωσε με 34 πόντους διαφορά υπέρ της καταλανικής ομάδας. Σέλερς, Αγγελίδης, Γιαννάκης, Λιπηρίδης, Κουπάλα κατευθείαν μέσα έξω από τα χέρια του Λιπηρίδη. Να ο Λέσης που φαίνεται απογοητευμένος. Ο Μαλίκοβιτς βγάζει τον Σαν Επιφάνιο και βάζει τη θέση του τον Μοντέρο με το 10. Τον είδατε στο κάτω μέρος του οθόνης κάποια στιγμή. Ο Γκάλης ρωτάει πόσο χρόνο θα απομένει. Και ένα ορτή που θα επαναφέρει. Ξαναμπαίνει ο Μπουρτζούμης αντί του Λιπηρίδη. Τώρα ένα σχήμα με τρεις κοντούς για τον Άρη. Για να δούμε αν θα δώσει αυτό κάποιες λύσεις. Να ο Έπι, 42-17. Σολοθάβαλ. Αλλάζει με τον Χιμένεθ, Μοντέρο, Τράμπο. Ο Σολοθάβαλ με τον Γκάλι προσπαθεί να περάσει έξω όπου θα κάνει το σούτ ο Μοντέρο και θα βρει το στόχο. Το πρώτο καλάθι του Χωσέ Αντώνιο Μοντέρο, 44-17. Φάουλ που κάνει στον Γιαννάκη ο Μοντέρο, δύο βολές για τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Ο Μοντέρο εδώ, ήρθε φέτος από την Μπανταλώνα, η οποία φέτος φαίνεται να είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα της Ευρώπης, θα λέγαμε αυτή τη στιγμή. Ο Γιαννάκης αστοχή. Mm-hmm. 44-18 από τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Μοντέρο θα οργανώσει. Χιμένεθ πάει να περάσει προς τα μέσα, κάνει άστοχο σούτ ο Σέλερ στο rebound. Γιαννάκης προσπαθεί να φτάσει στο lay-up και κερδίζει ένα ακόμα φάουλ αυτή τη φορά από τον Ορτή. Με το 11 ο Πορτορικανός, Κωσέ Πικουλίν Ορτή, έπαιξε και στο Μουντομπάσκετ και μάλιστα ήταν από τους καλύτερους παίκτες
την προσπάθεια του Puerto Rico που πήρε τελικά στην τέταρτη θέση και time out από τον Μάλκοβιτς. Μπαρσελόνα Άρης 44-21 από την πρώτη βολή του Γιαννάκη που θα εκτελέσει μία ακόμα τώρα. 44-22 και πάλι διπλάσιους πόντους έχει η Μπαρσελόνα από τον Άρη, η double score. Η Μπαρσελόνα που έχει κυριαρχήσει σχεδόν ολοκληρωτικά στο τερέν. Ο Σαν Επιφάνιο που ξαναπήκε στον αγώνα. Παίζει με τρεις κοντούς τώρα και η Μπαρσελόνα αφού ο Άρης Καμήλιο στο σχήμα του. Παίζουν λοιπόν Σολοθάπαλ, Μοντέρο και Έπι. Από το κλέψιμο του Βουρζούμιο, Γιαννάκη σουτ 2 πόντων, το rebound από τον Ορτίς που μπερδεύεται, περνάει τελικά στον Έπι και αυτός τον Σολοθάμπαλ. Φάουλ από τον Βουρζούμι, τρίτο φάουλ του Βουρζούμι και δύο βολές για τον Ιγνάτιο Σολοθάμπαλ. Να ο Γκάλης που διαμαρτύρεται χλιαρά στον συμπαίκτη του και ο Βουρζούμις που έκανε το τρίτο του φάουλ. Αυτός είναι ο Μοντέρο, από τις ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία του ισπανικού μπάσκετ. Ο Λέσιτς που γκρινιάζει και ο Σολοθάμπαλ θα εκτελέσει τις βολές. Μία ακόμα για τον Ιγνάτιο Σολοθάμπαλ. Μπαρσελόνα ξεκίνησε την περασμένη αγωνιστική με νίκη στο Λεβερκούζεν. Δύσκολη νίκη αλλά νίκη 93%. Ο Άρης όπως θα θυμάστε την περασμένη πέμπτη νίκη στη Θεσσαλονίκη την Kingston με 103-90. Ο Άρης που πάει τώρα αυτός στο Λεβερκούζεν στις 3 Ιανουαρίου. Ενώ το επόμενο μάτι της Μπαρσελόνα είναι με την Top 84 στο Split. Θα λέγαμε μια επανάληψη του περσινού τελικού του κυπέλλου Πρωταθλητριών. Ο Σέλερς απέτυχε πάλι στον εθνικιασμό της Μπαρσελόνα με τον Τράμπο να στοχεί στο lay-up για να εξηγήσει για θετικό, αλλά δεν τα κατάφερε. Γκάλης 46-22. Ο Γκάλης προς τα μέσα και φάουλ από τον Έπι. Μία στην μία βολές για τον Νίκο Γκάλη και ένα σαν επιφάνιο που έχει δύο φάουλ. Και ο Μάλκοβιτς ξανά. Δαλματός, δύο φορές πρωταθλητής Ευρώπης με την Γιουγκοπλάστικα, την οποία άφησε σε εκείνη την ομαδική μετανάστευση του καλοκαιριού. Ο Σόμπιν ήρθε στον Άρη, ο Ράτζα πήγε στην Μεσαντζέρο. Ο Ιβάνοβιτς εδώ κοντά στη Βάλβη Χιρόνα. Και βέβαια ο Τόνι Κούκος, ο μόνος μεγάλος που έμεινε, ίσως φύγει του χρόνου για το NBA, για το Σικάγο. 46-24 από τις βολές του Νίκου Γκάλη. Που σήμερα παίζει σαν κλασικό shooting guard. Στο μεγαλύτερο τουλάχιστον διάστημα. Ο Σόμπιν είναι πάντα στον πάγκο τραυματισμένος. Θα κλέψει ο Σέλερς και θα φύγει προς το κάρφωμα, αλλά θα σκοντάψει και θα πέσει. Ζητάει φάλα στους διαιτητές και ίσως να έχει δίκιο, πρέπει να τον πάτησε εκεί ο Έπι. Ανοργάνωτη άμυνα του Άρη και ο Σολοθάμπαλ αποκτήσει καλά τις δύο πόντων. 48-24 κρίμα. Βλέπετε ξανά τον Σέλερς να φεύγει στον ευνηδιασμό και να του πατάει το πόδι ως ανεπιφάνιο. Δεν είναι βέβαια ο κλασικός ορισμός του φάουλ, αλλά πέρασε και απαρατήρητο από τους διαιτητές. Αστοχή ο Σέλερς και μπάλα από τα χέρια του Ορτίς ξανά για τον Άρη. Ο Αγγελίδης μπήκε εκεί στη μάχη και κέρδισε την μπάλα. Να ο Λέτσιτς ξανά. Ο Τράμπο με τον Σέλερς. Αγγελίδης. Γιαννάκης. Γκάλης κλεισμένος. Κακή πάσα ο Γιαννάκης γυρίζει. Εκτός αγωνιστικού χώρου ο Μοντέρο θα επαναφέρει. Πολύ νευρικότητα, αστοχία, λάθη. Ασφαλώς πολύ κακή εικόνα από τον Άρη που φαίνεται να ζει ακόμα υπό την εμπειρία του σοκ της περασμένης χρονιάς όπου είχε χάσει με τεράστια διαφορά εδώ στη Βαρκελόνη. Ο Ορτίς έχασε μπάλα μέσα τα χέρια του. Νάτος εδώ, ο Πικουλίν Ορτίς. 2-7. Έπαιζε στη Ρεάλ πέρσι για ένα διάστημα. Τωρινή Μπαρσελόνα δεν έχει τον Χαβιέρ Κρέσπο, τον παίκτη που συνήθως αντικαθιστά τον Έπι, αφού έχουν το ίδιο στυλ παιχνιδιού. Ο Κρέσπο έχει τραυματιστεί σοβαρά, εγχειρίστηκε και θα επιστρέψει στα γήπεδα τον Μάρτιο. Ο Γκάλης πετυχαίνει άλλο ένα καλάθι. Πετύχει τους περισσότερους πόντους του Άρη, δεν ξέρω πώς ακριβώς. 48-26.
και time out που ζητά, μάλλον λήξη του ημιχρόνου, ζητώ συγγνώμη, αλλά εδώ δεν λειτουργεί τίποτα, ούτε το ηλεκτρονικό χρονόμετρο, ούτε τίποτα. Βέβαια ούτε οι παίκτες δεν ήξεραν ότι έλεγε το ημιχρόνο ώστε να βιαστούν. 48-26 λοιπόν, σκορ πρώτου ημιχρόνου εδώ στο Παλάου Μπλαουγκράνα. Θα γυρίσουμε το μικρόφωνο στην Αθήνα και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Μπαρτσελόνα Άρης, φίλες και φίλοι, 53-28 στο Παλάου Μπλαουγκράνα. Από το δεύτερο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο έχουν παιχτεί περίπου 2 λεπτά, τα οποία σημειώθηκαν 3 καλάθια, ένα τρίποντο από τον Σολοθάβαλ, ο οποίος τώρα πέτυχε και μία βολή, ένα από τον Νόρις και ένα καλάθι από τον Γκάλι. 54-28 προηγείται η Μπαρτσελόνα επί του Άρη, ο οποίος δεν έχει εδώ και κάποση ώρα τον Γκόραν Σόμπιν. Τραυματίστηκε στο γόνατο στα τέλη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Σόμπιν που κάνει ζέσταμα πίσω από το ένα καλάθι για να ξαναμπεί στο Σοβεθίνα. Τώρα τον κάλεσε ο Σόμπιν ο Λέτσιτς για να τον ξαναβάλει. Από την κακή συνεννόηση Γκάλι Αγγελίδη, μπάλα ξανά για την Μπαρτσελόνα. Σολοθάβαλ. Σολοθάβαλ στον Μοντέρο που σουτάρει για 3 πόντους αλλά αστοχή. Το rebound από τον Γιαννάκη. Γιαννάκης σταματάει και σουτάρει και με την βοήθεια και του Αγγελίδη μπάλα πέφτει στο καλάθι της Μπαρτσελόνα. 55-30. Να πούμε για άλλη μια φορά ότι δεν δουλεύει το ηλεκτρονικό χρονόμετρο εδώ στο Παλάου Μπλαουγκράνα και έτσι το σκορ κρατιέται με έναν χειροκίνητο θα λέγαμε πίνακα, ενώ τον χρόνο δεν τον γνωρίζουμε, όπως δεν γνωρίζουμε και πόσα φάουλ έχει ο κάθε παίκτης και πόσα συνολικά η κάθε ομάδα. Να εδώ ο Γκόραν Σόμπιν που ξαναμπαίνει στον αγώνα μετά από 5-6 λεπτά περίπου απουσίας στα δύο ημίχρονα συνολικά. Βγήκε ο Λυπηρίδης, ενώ εσείς ξαναβλέπετε το φάουλ που έκανε πάνω στον Γκάλι ο Ορτί. Ορτί και Νόρις είναι το δίδυμο των ψηλών τώρα του Άρη, ενώ εδώ ο Λέσιτς με διερμηνέα τον Κασταριανίδη δίνει οδηγίες στον Σέλερ. 55-31. Ο Γκάλης θα εκτελέσει μία ακόμα βολή. Και 55-32. Μπαρτσελόνα που θα επιχειρήσει για άλλη μια φορά φέτος να πάρει τον τίτλο που λείπει από την τροπεοθήκη στο κύπελλο Γαστριών. Έχει φτάσει 2 φορές στην τελικό, μία το 84 στην Γενέβη που έχασα την Μπάνκο Ρώμα και μία πέρσι στη Σαραγώσα, επί Ισπανικού εδάφους δηλαδή, ιτήθηκε από την Γιουγκοπλάστικα. Σόμπιν, ο Άρης τώρα με 3 ψηλούς και πάλι Σόμπιν, Πιπυρίδη και Σέλερς. Γιαννάκης, Σέλερς θα γυρίσει και θα ευστοχίσει εκμεταλλευόμενος και την διαφορά ύψους που έχει με τον Σαν Επιφάνιο, ο οποίος έχει αναλάβει την φρούρησή του. Ο Επί όμως έμεινε ξεμαρκάριστος, αστόχησε στο σούτ 3 πόντων, ο Σέλερς σαν center for μάζεψε ένα εύκολο rebound, 55-34. Ο Γκάλης περνάει στον Σόμπιν, ο οποίος συγκρούεται με τον Νόρις, αλλά παρόλα αυτά πετυχαίνει το καλάθι. 55-36 και η διαφορά κάτω από τους 20 πόντους για πρώτη φορά μετά από πολλή ώρα. Είχε προηγηθεί 34-13 η Μπαρτσελόνα. Από τότε η διαφορά ήταν πάνω από τους 20 πόντους συνεχώς. Σαν Επιφάνιο ο Νόρις απέναντι στη ζώνη του Άρη, ο οποίος έχει προβλήματα με φάουλ, έχει 3 ο Γιαννάκης, έχει 3 ο Λυπηρίδης, έκανε το τρίτο στην αρχή δεύτερου ημιχρόνου, έχει 3 και ο νεαρός ο Βουτζούμης. Αυτό το φάουλ χρεώθηκε στον Σέλερς και είναι το δεύτερο του. Η μπάλα απ' έξω για την Μπαρτσελόνα με τον Μοντέρο. Σολοφάβαλ. Σαν Επιφάνιο με τον Σέλερς κοντά του. Η backdoor πάσα δεν θα τα καταφέρει εκεί ο Ορτίς. Την μπάλα από τον Αγγελίδη στον Γκάλι. Αυτός προσπαθεί να ευνηδιάσει. Βλέπει τον Σέλερς. Αλλά κλέβει πολύ έξυπνα ο Μοντέρο που διέγνωσε την πρόθεση του Γκάλι. Και ένα τώρα το αντίθετο ακριβώς κυνηγού. Ο συνδυασμός του Μπαρτσελόνα και το lay-up του Σαν Επιφάνιο. Ούτε καν επέτρεψαν οι παίκτες του Άριο. Οι τρεις Ισπανοί βρήκαν μόνο τον Γιαννάκη απέναντί τους. Σέλερς που βγαίνει και παίρνει την μπάλα. Γκάλις. Ωραία προσπάθεια αλλά κόβεται από τον Νόρις. Στη συνέχεια το κλέψιμο του Σέλερς.
4 με 1, αυτό βέβαια το καλάθι δεν μπορούσε να χαθεί. 57-38. Από το καλάθι του Brad Sellers. Σολοφάβαλ. Το σουτ τριών φώτων και πάλι από τον Μοντέρο που θα στοχίσει και πάλι, αλλά από το follow αυτό το εντυπωσιακό του Audi Norris, να το σε δω ο Αμερικανός που παίζει για πέμπτη χρονιά στην Μπαρσελόνα. 59-38. Ο αγώνας Μπαρσελόνα Άρη είναι το τρίτο μέρος μιας ελληνοϊσπανικής μονομαχίας αυτό το διήμερο. Και φαίνεται ότι το σκορ θα γίνει 3-0 υπέρ των Ισπανών, αφού χτες κέρδισαν και η Ρεάλ τον Παναθηναϊκό με 88-65. Μάλιστα, αυτό το μάλιστα η Ρεάλ παρά αυτή τη νίκη έχει προβλήματα προπονητή, όπως γράφουν οι ισπανικές εφημερίδες. Μάλλον θα απολυθεί ο Γουέιν Μπράμπεντερ και θα πάρει τη θέση του Μανέλ Κόμας. Και χθες ακόμα έχασε και ο Ηρακλής το Αλεξάνδριο από την Πανταλώνα με 70-91. Γκάλης. Σόμπιν. Γιαννάκης. Σου τριών πόντων. Rebound εύκολα από τον Ορτίς. Σολοθάβαλ. Και πάλι αργούν να επιστρέψουν οι παίκτες του Άρη. Και έτσι από την αυτή του Νόρις ο Σολοθάβαλ έφτασε σε ένα πολύ εύκολο καλάθι. Να ο Μάλικοβιτς. Προτρέπει τους παίκτες να συνεχίσουν να παίζουν με την ίδια ένταση. 61-38. Γιαννάκη. Φάουλ του Μοντέρο στον Γιαννάκη. Να εδώ ο Χωσέ Αντώνιο Μοντέρο. 25 ετών διεθνής. Το δεύτερο φάουλ από τον Μοντέρο. Γκάλης. Γιαννάκης πέρασε στον Αγγελίδη που εύκολα θα φτάσει στο καλάθι αφού τον ξέχασε και η Ορτής. Να εδώ ο Ντίνος Αγγελίδης. 61-40. Ο Άρης ήταν 40 πόντους μετά από 25 τουλάχιστον λεπτά αγώνα. Σολοθάβαλ για 3 πόντους. Η ζώνη του Άρη, αν τι άλλο, δεν έχει καταστραφεί από τα μακρινά σούτ, αλλά αν μπορούσε να σταματήσει και τον ευνηδιασμό του Μπαρσελόνα, η ελληνική ομάδα ίσως να έχει λίγο καλύτερη τύχη. Ο Σόμπιν απ' έξω κάνει το 61-42. Να ο Λέτσις. Και ο Σολοφάβαλ με αντίπαλο τον Γκάλι, ο οποίος είναι στην κορυφή αυτής της ζώνης που μοιάζει να είναι ένας της ένας αυτής της τελευταία επίδοση. Για να δούμε. Νόρις. Μοντέρο. Ο Νόρις σπρώχνεται εκεί με τον Σόμπιν. Μοντέρο. Σολοθάβαλ. Ο Νόρις μέσα στη ρακέτα. Θα του κάνει φάουλ ο Σόμπιν. Δεν είναι εύκολο να σταματήσει κανένας αυτό το τέρας δύναμης που λέγεται Audi Νόρις. Ο Τράμπο που επανέρχεται στο παιχνίδι στη θέση του Ορτή. Τρίτο φάουλ και από τον Σόμπιν. Και ο Λυπηρίδης στη θέση του Αγγελίδη. Να ξανά το φάουλ. Ο Μοντέρο είναι αυτός. Θα επαναφέρει. Σολοθάβαλ. Μοντέρο. Κακή πάσα του Μοντέρο. Δεν μπόρεσε να την φτάσει εκεί ο Σολοθάβαλ που είναι και κοντούλης. Να εδώ ο Ιγνάθιος Σολοθάβαλ, 32 ετών, 162 φορές διεθνής. Σέλερς, Γιαννάκης αμαρκάριστος, θα βρει το στόχο για 3 πόντους, θα σούταυτο για 3 πόντους. 66-45 με το τρίποντο του Παναγιώτη Γιαννάκη. Ήταν το πρώτο του και να πατώμε και το πρώτο του Άρη στο παιχνίδι. Σολοθάβαλ, το σκορ είναι 61-45. Μοντέρο. Ο Έπι εντελώς ξεμαρκάριστος θα ανταποδώσει το τρίποντο. Ο Νόρις εκεί είχε βάλει το τεράστιο κορμί του και κρατούσε τον Σόμπιν που προσπάθησε να βγει να μαρκάρει τον Σαν Επιφάνιο. 64-45. Στους 19 πόντους ξανά η διαφορά. Γκάλης. Σουτ από καλή θέση, rebound του Νόρις παρά την πίεση του Τσέλερς. Μοντέρο. Η διαφορά παίρνει ξανά μεγάλες διαστάσεις, 66-45 από τους 5 συνεχόμενους πόντους των Ισπανών. Να ο Λέσιτς. Και
φάουλ. Επιθετικό φάουλ του Σόβιλ. Τέταρτο φάουλ του Γκόραν Σόβιλ που διαμαρτύρεται εδώ. Δόθηκε επιθετικό φάουλ, θεωρήθηκε δηλαδή ότι κράταγε ο Σόβιλ, ότι κρατούσε ο Σόβιλ τον Σολοφάμπαλ στην προσπάθειά του να κάνει ένα screen. Και τώρα αναγκαστικά φεύγει από τον αγώνα ο Γκόραν Σόβιλ που έχει τέσσερα φάουλ για να μπει στη θέση του ο Αγγελίδης. Δόθηκαν εκεί ο Λέσσης με τον Σολοφάμπαλ. Μάλλον ο Λέσσης ήθελε να του πει να περιμένει με αυτόν τον τρόπο γιατί δεν είχε βγει. Για να ξαναδούμε. Αγκαλιές τελικά και έχει προσιγόρα. Μην το ξανακάνεις του λέει ο Μαϊλαβιού. Σολοφάβαλ το rebound από τον Τράμπο μέσα στα χέρια του Σέλερ. Το σκορ είναι 66-45 στις 21 από τις διαφορά. Περίπου στα μισά του δεύτερου ημιχρόνου. Το λέω για πολλωστή φορά ότι δεν υπάρχει ηλεκτρονικό χρονόμετρο. Η πάσα του Νόρις ήταν έξυπνη, αλλά ο Σολοφάβαλ δεν πρόλαβε να ξαναμπεί στον αγωνιστικό χώρο από τον οποίο είχε βγει για να αποφύγει τους αντιπάλους του. Να ο Τράμπο και ο Νόρις, οι δύο Αμερικανοί. Ο Τράμπο βέβαια έχει πάρει την ισπανική υπηκότητα. Γιαννάκης, Αγγελίδης, Σέλερς. Το σουτ τριών πόντων από τον Γιαννάκη που θα στοχίσει αυτή τη φορά. Επιθετικό φάουλ δίνεται τελικά στον Αγγελίδη που έσπρωξε για να βρει τον χώρο να κάνει το follow. Δύο φάουλ έχει ο Ντίνος Αγγελίδης, τον βλέπετε σε πρώτο πλάνο, τον ακριβοπληρωμένο νεαρό του Άρη. Και πάλι που έγινε το φάουλ, χρεώθηκε στον Αγγελίδη ότι έσπρωξε τον Νόρις και τον Τράμπο. Μπροστά στον Αγγελίδη, ως την επιφάνεια δεν έχει πρόβλημα και κάνει το σκορ 69-45. Από εκεί που η διαφορά είχε φτάσει στους 16 πόντους, 61-45, ο Άρης δέχτηκε 8 πόντους χωρίς να πετύχει κανέναν και το σκορ έφτασε στο 69-45. Backdoor του Γκάλι, ο Τράμπο θα κλέψει βήματα που δεν στηρίχθηκαν, Σολοφάβαλ, Μοντέρο, Έπι, 71-45 με ένα σερί 10-0 από την Βαρκελώνα. Σαν επιφάνειο κάνει άλλη μια μεγάλη εμφάνιση μετά από αυτήν την περασμένη πέμπτη στο Λεβερκούζεν. Λιπηρίδης. Αγγελίδης για τον Γκάλι που κερδίζει φάουλ από τον Σολοθάβαλ. Καθαρό φάουλ του Ιγνάσιο Σολοθάβαλ που έπεσε πάνω στον Γκάλι για να του κλείσει την εσωτερική. Να ο Λέσιτς. Τρίτο φάουλ του Σολοθάβαλ. Πάντα ο Λάζαρος Λέσιτς σε πρώτο πλάνο, διαμαρτυρόταν στο Λιπηρίδη. Γκάλις. Το φάουλ αυτή τη φορά χρεώνεται στον Σαν Επιφάνιο. Λίγο περίεργο αυτό, άλλωστε γελάει και ο κόσμος της εξέδρας. Πάντως ο Γκάλις έχει ένα μικρό πρόβλημα με το μάτι του, ίσως δέχτηκε κάποια αγωνιά. Φαίνεται λίγο ζαλισμένος ο Νίκος Γκάλις. Τον ακολουθεί η κάμερα της ισπανικής τηλεόρασης. Διαμαρτυρίες και πάλι αφού ο Γκάλις έχει πρόβλημα και πάει στον πάγκο. Για να δούμε, ο Γκάλις είναι στο βάθος με τον Σολοθάβαλ να το παρακολουθεί. Και νομίζω ότι δεν είναι η τελευταία φάση. Α, να εδώ δέχτηκε ένα χτύπημα από τον Μοντέρο στην προσπάθεια του να δώσει πάσα. Το φάουλ δεν χρεώθηκε στον Μοντέρο, χρεώθηκε στον Σαν Επιφάνειο εκτός πάσεως. Ο Λέσιτς αντικατέστησε τον Γκάλι με τον Βουρτζούμι μέχρι να είναι ξανά έτοιμος ο αρχηγός του Άρη. Σέλερς πλησιάζει λίγο προς το καλάθι και απλώς εκμεταλλεύεται τη διαφορά ύψους του από τον Σαν Επιφάνιο. 71-47. Να πάλι ο Γκάλις που δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Έχει ένα χτύπημα λίγο κάτω από το μάτι. Από τον Μοντέρο. Ακούσει βέβαια. Τράμπο από τον Μοντέρο στον Νόρις, δύσκολο σουτ rebound από τον Σέλερς με διπλή προσπάθεια. Γιαννάκης δύσκολο σουτ του Γιαννάκη με ταμπλό και το καλάθι από τον Παναγιώτη Γιαννάκη που τώρα θα υποχρεωθεί να θυμηθεί τις προσπάθειές του με την εθνική ομάδα του τελευταίου καιρού αφού δεν έχει τον Γκάλι δίπλα του.
ξαναπεί και ο Σόμπινγκ στην πεντάδα του Άρη, όπως και ο Μπουρτζούμης. Ο Μπουρτζούμης έκλεψε, αλλά τον εκτόπισε εκεί, θα λέγαμε, ο Νόρις. Μια εκπληκτική πάσα του Αφρικανού που παρά στα 2-9 του έχει μια απίθανη, θα λέγαμε, για το ύψος του τεχνική κατάρτιση. Στέλερ, να βλέπετε τη φάση. Ο Νόρις αλλού κοίταζε, αλλού έδωσε. Με τι ταχύτητα είδατε. Έτοιμο καλάθι στον Βοτέρο. 73-49. Στο μεταξύ βιώθηκε με φάουλ ο Σολοθάμπαλ. Βλέπετε πως αντέδρασε ο Μάλικοβιτς σε μια στις προηγούμενες φάσεις. Σέλερς, Σόμπιν, Σέλερς. Κλείνεται πάλι από τον Τράμπο. Το σούτ από τον Σόμπιν στο high post στην αγαπημένη του θέση. Ο Σέλερς δεν μπόρεσε να πιάσει την μπάλα, την έκλεψε ο Σολοθάμπαλ από τα χέρια του. Νόρις, κλείνεται πολύ ωραία από τον Σόμπιν, αλλά από τον τόπο που βλέπετε πάνω στο καλάθι. 75-49-26 πόντους μπροστά η Μπαρσελόνα. Ο Γκάλης πάντα στον πάγκο. Φανερά ζαλισμένος. Σέλερ. Σόμπιν. Σέλερ. Rebound από τον Μπουρτζούμι και συνέχεια τον Αγγελίδη. Θα σουτάρει για 3 πόντους ο Γιαννάκης. Ο Νόρις βάζεσε. Σολοθάμπαλ, πολύ ωραία πάσα στον Τράμπο που όμως είναι λίγο άταλος. Λίγο άταλος, και πήρε και το τέταρτο φάουλ από τον Γιαννάκη. Όλα πάρε στραβά για τον σημερινό Άρη. Αυτή η φάση ήταν πολύ χαρακτηριστική, πολύ αντιστοιχή. Να δω ο Στις Τράμπο που θα εκτελέσει και μία βολή. Το σκορ έχει φτάσει σε μεγάλα ύψη, 77-49. Βλέπετε πάλι εδώ κάνει το φάουλ ο Γιαννάκης και οι διαιτητές αδίκησαν εδώ τον αρχηγό της τεχνικής ομάδας, αφού το φάουλ έγινε λίγο πριν από την προσπάθεια για σουτ. Ο Τράμπο αυτός ήταν η μπάλα του στα χέρια. 77-49, Σολοθάμπαλ. Ο Μάλικοβιτς έβαλε ένα νεαρό, όπως βλέπετε, τον Λισάρ Γκοντζάλε στη θέση του σαν επιφάνειο. Ίσως αυτό να σημαίνει ότι ο Γιουγκοσλάβος του φοντής Μπαρσελόνα θεωρεί ότι κρίθηκε το παιχνίδι. Δεν μπορώ να ξέρω πόσος χρόνος μένει για να τελειώσει. Ένα Μπουρτζούμης που έχει 4 φάουλ. Και ο Λέσιτς απλώς παρακολουθεί πια. Σολοθάμπαλ. Πάντα Σολοθάμπαλ. Μοντέρο. Ο οποίος ήταν τραυματίας, δεν είχε παίξει το Leverkusen. Μοντέρο πάλι από την πάσα του Γκονζάλες. Το κόψιμο του Σέλερς ίσως και με φάουλ. Αλλά ο Γιαννάκης στη συνέχεια πάτησε την τελική γραμμή και μπάλα ξανά για την Μπαρσελόνα. 77-49, να ο Παναγιώτης Γιαννάκης που διαμαρτύρεται. Νευρισμένος. Ο Γκάλης πάντα στο πάγκο. Με πάγο στο πρόσωπό του. Φάβαλ, Γκονζάλεθ, Μοντέρο, Τράμπο. Το λέει αυτό ρυθμό προπόνησης. 79-49. Η διαφορά στους 30 πόντους. Τα πράγματα εξελίσσονται όλο και πιο άσχημα για τον Άρη. Τον Άρη που βέβαια σύν της άλλης στάθηκε και άρχισε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Πρώτα τραυματίστηκε ο Σόμπιν, μετά ο Γκάλης. Αλλά νομίζω ότι αυτό ήταν το τελευταίο πράγμα που θέλει για την ήττα. Μπουρτζούμης, Σόμπιν, Γιαννάκης. 79-51 με το δύσκολο καλάθι του Παναγιώτη Γιαννάκη και τεχνική ποινή στον Γιαννάκη. Τεχνική ποινή στον Γιαννάκη που ήθελα να ξέρω τι έκανε. Πέμπτο φάουλ του Παναγιώτη Γιαννάκη που πάει και αυτό στον πάγκο. Γιατί ρωτάει τον Μαλαπιό, αλλά δεν κάνει τον κόπο να περιμένει απάντηση. Να εδώ ο Παναγιώτης Γιαννάκης που φεύγει από το παιχνίδι αναγκαστικά. Στη θέση του περνάει ο Λυπηρίδης. Να πάλι ο Γιαννάκης. Άρης λοιπόν χωρίς Γκάλη και χωρίς Γιαννάκη τώρα. Να η Ισπανή με τον Έπι που ξαναγύρισε. 79-51.
Για να ξαναδούμε. Ο Γιαννάκης πέτυχε εδώ το καλάθι υπό την ασφυκτική πίεση του Σελοθάμπαν. Στη συνέχεια προφανώς διαμαρτυρήθηκε στο διαιτητή Κώστας και Παύλου. Ήταν μια φάση που δεν είδαμε. Ζεστές ευχές με παγωτά Δέλτα. Όταν σας ενοχλεί ο λαιμός, καραμέλες Halls με Vapor Action μαλακώνουν και γλυκαίνουν το λαιμό. Καραμέλες Halls σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Ο 81-51 προηγεί την Μπαρσελόνα του Άρη στο Παλάου Μπλαουγκράνα. Ο Λυπηρίδης αστόχησε στην πρώτη βολή, αστόχησε στη δεύτερη μετά το φάουλ που κέρδισε από τον Νόρις. Μοντέρο. Πάντα Μοντέρο. Ο Άρης παίζει με πεντάδα Ανάκης αυτή τη στιγμή. Βουρτζούμης, Σόπιν, Λυπηρίδης, Αγγελίδης και Σέλερς. Άλλωστε για να πούμε την αλήθεια, και οι μόνοι παίκτες που έχουν μείνει στον Άρη, αφού ο Γκάλης και ο Γιαννάκης είναι στον πάγκο, ο πρώτος τραυματισμένος στο πρόσωπο, ο δεύτερος με πέντε φάουλ. Και οι άλλοι δύο που συμπληρώνουν τη δεκάδα είναι δύο νεαροί χωρίς την παραμικρή πείρα από αγώνες κυπέλλου Ευρώπης, ο Βάιος Γιώρας και ο Αργύρης Δάλιαρης. Σέλερς προσπαθεί αυτός τώρα να σηκώσει το ευθετικό βάρος. Στο κι, η πάσα ευνηδιασμού, ο Μπουρτζούμης πέταξε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου μπροστά στον Ριχάρντ Γκονζάλεθ. Έναν άλλο νεαρό, να τον εδώ ο Γκονζάλεθ, και ο Μπουρτζούμης το έδιωξε. Ο Λέμαν δίνει την μπάλα στον Μοντέρο, στο βάθος. Ο Έπι χωρίς αντίπαλο. Το rebound του Τράμπο, το κόψιμο του Σέλερ. Λυπηρίδης. Θα κατεβάσει αυτό την μπάλα. Το σκορ είναι 81-52. Άγνωστο πόσος χρόνος απομένει. Φαντάζομαι γύρω στα 5 λεπτά. Το ρολόι που δεν λειτουργεί μας δίνει πολλά προβλήματα. Στου τριών πόντων του Λυπηρίδη. Rebound του Σέλερ που παραλίγο χάσει από τον Αγγελίδη την μπάλα. Και βήματα του Μπρατ Σέλερ στην προσπάθειά του να γλιτώσει το κόψιμο του Νόρις. Να ο Σέλερ που δεν βοήθησε όσο θα περίμενε κανείς. Αλλά εδώ που τα λέμε, κανείς δεν βοήθησε όσο θα περίμενε ο Λέσιτς από το σημερινό παιχνίδι. Η πάλα πάλι για την Μπαρσελόνα αφού ο Σόμπιν την έβγαλε εκτός αγωνιστικού χώρου. Εδώ οι διαιτητές χαρίστηκαν στον Νόρις που είχε σκαρφαλώσει πάνω από τον Ιουγκοσλάβο. Time out που ζήτησε ο Μάλικοβιτς. Ακριβό δώρο. Ασφαλώς. Όπου όμως κι αν χαρίσετε Σίβας Ρίγκαλ θα σας θυμούνται για καιρό. Bite-sized chewy candies. I'm telling you, they were red and green and purple. Intense fruit flavors. Never seen anything like them on Earth. Coming in incredible numbers. There's just so many of them! Thought it would never end. Rascals. I think they're kind of sweet. Get them before they get you. Υγρό διαμάντι. Αυτός είναι ως ανεπιφάνειο. Το παιχνίδι μόλις πριν από λίγο ξανάρχισε. Κέρδισε ένα φάουλ ο Ισπανός Ναοδοξάκης. Το ξεχάσαμε προηγουμένως όταν αναφέραμε τους έμπειρους παίκτες του Άρη. Αλλά δεν θέμε εμείς, μάλλον ο Λέσης το ξεχνάει και αυτός πολλές φορές. 81-52 είναι το σκορ, όπως λέγαμε και στην προηγούμενη σύνδεσή μας. Δεν έχει σημειωθεί κανένας πόντος έκτοτε. Βλέπετε εδώ σε πρώτο πλάνο τον Steve Trumbo,
Ο Τράμπο, που είναι γιος ενός από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες του αμερικανικού σινεμά, του Ντάλτον Τράμπο, ο οποίος θα είχε και μεγαλύτερο, γνωστότερο όνομα αν δεν είχε πέσει σε μια σκοτεινή εποχή. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι από αλλού. Ο Έπι, που έφερε ξανά τη διαφορά στους 30 πόντους, έχει μία ακόμα βολή. Αυτός που είδατε για λίγο ήταν ένας ακόμα νεαρός που θα μπει σε λίγο, ο Άνχελ Αλμέιδα. Πολλές τις λέγαμε ότι δεν έβαλε το δοξάκι ούτε όταν ο Άρης έμεινε χωρίς Γκαλγιανάκη. Εκείνος ξέρει καλύτερα βέβαια από εμάς. Δοξάκι, Τέλερ. Ακόμα 13 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει ο Άρης. Ο Τέλερ αστοχή και πάλι. Μοντέρο. Οι Ισπανοί αλλάζουν πολύ γρήγορα την μπάλα και κερδίζουν φάουλα από τον Λιπηρίδη. Θα σαν το Τίσον Σόμπιν, όχι, ο Λιπηρίδης. Νάτος πίσω σε δεύτερο πλάνο, Βασίλης Λιπηρίδης. Και τα χειροκροτήματα που ακούτε είναι για μία ακόμα αλλαγή. Φεύγει ο Τράμπο από το παιχνίδι, ο Τράμπο που έκανε πολύ μεγάλη δουλειά. Και μπαίνει ο Αλμέιδα. Θα θυμάστε ότι και πέρσι ο δεύτερος ξένος του Μπαρσελόνα, ένας άλλος Καβάλης, ο Γουτ, είχε παίξει πολύ καλά στο αντίστοιχο παιχνίδι. Ο Τράμπο, όπως ξαναείπαμε, δεν τρεώνεται σαν ξένος, αφού έχει πάρει την ισπανική επικότητα. Να ο Τράμπο, τον οποίο επιθύμησαν οι οπαδοί της Βαρσελόνα φωνάζοντας δεσμικά το όνομά του προηγουμένως. Δοξάκι, 85-52, με τη διαφορά να μεγαλώνει όλο και περισσότερο και να φτάνει στα επίπεδα του περισσινού 90-56. Και δεν ξέρω μήπως δούμε και το ίδιο σκορ να επαναλαμβάνεται. 35 ακόμα απόδοση του Μπαρσελόνα και 4 ο Άρης, αλλά δεν ξέρω πόσος χρόνος απομένει. Έκλεψε ως ανεπιφάνειο, αλλά δεν ολοκλήρωσε την προσπάθειά του. Να ο Μάλικοβιτς, που συνεχίζει να δίνει οδηγίες. Δοξάκης. Από τα χέρια του Μοντέρο η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Πάλι ο Μοντέρο σε πρώτο πλάνο. Δοξάκης. Δύσκολο σουτ και καλάθι από τον Γιώργο Δοξάκη. Καλάθι 2 πόντων, 90-58. Το συγγνώμη, είχα μείνει στον περσινό σκορ ακόμα, 85-54. Είδατε ξανά το καλάθι του Δοξάκη που πατούσε λίγο την γραμμή. Τον 6-25, Μοντέρο. 85-54 είναι το σκορ. Σαν επιφάνειο. Έκλεψε προς στιγμήν ο Σέλερς, αλλά η μπάλα έφτασε στα χέρια του Μοντέρο. Σου τριών πόντων από τον Αλβέιδα, rebound του Λιπηρίδη που πήδησε ψηλότερα από τον Νόρις. Δοξάκης. Ο Άρης λοιπόν θα πάει στις 3 Ιανουαρίου στο Leverkusen χρεωμένος με μια πολύ βαριά ήττα. Μια ήττα που βαθμολογικά δεν σημαίνει τίποτε, άλλωστε κανείς δεν είχε την ψευδέστηση ότι ο Άρης θα περνούσε από το καυτό Παλαού Μπλαουγκράνα. Να ο Γκάλης. Αλλά βέβαια το παιχνίδι του Leverkusen είναι από αυτά που πρέπει να κερδιστούν οπωσδήποτε αν ο Άρης θέλει να φτάσει τελικά στο Παρίσι. Το κόψιμο του Αγγελίδη πάνω στο νεαρό τον Αλμέιδα. Ο Σέλερ στον ευνηδιασμό θα ξεφύγει και θα φτάσει σε ένα εύκολο lay-up. 85-57. Επιθετικό φάουλ του Μοντέρο, τώρα οι διαιτητές κάνουν τους καλούς τον Άρη. Φάουλ που κέρδισε ο Σόμπιν, φαίνεται να κουσένει και λίγο ο Ιουγκοσλάβος, που έχει δικαίωμα τώρα για μία συνμία βολές. Και άλλο ένα time-out του Μάλικοβιτς, το οποίο κάτι του λέει ο Λέσης στα Ιουγκοσλάβικα. Γιατί άραγε παίρνει αυτά τα time-out. Ασύγκριτη απόλαυση. Αλκαλική γιούκας κιουμπιούτερ. Ασύγκριτη ζωή. Ασύγκριτη ένταση. Αλκαλική γιούκας κιουμπιούτερ. Ασύγκριτη διασκέδαση. Αλκαλική μπαταρία γιούκαρ. Γιατί καμιά δεν είναι γιούκαρ. Nissan Primera. Συγκρίνεται το με αυτό που θεωρείται τέλειο.
σαν πριμέρα του αυτοκίνητου επιδόσεων για μια χώρα που λέγεται Ευρώπη. '85-58 παραμένει το σκορ και τώρα 85-60 από το μακρινό σουτ του Γκόραν Σόμπιν σαν επιφάνειο. Ο Νόρις μάζεψε πολύ, με πολύ ηρωισμό θα λέγαμε, και γι' αυτό χειροκροτείται. Πάλι Νόρις, Μοντέρο, Νόρις φτάνει κοντά στο καλάθι, αυτοκεί και παίρνει και φάουλ από τον Αγγελίδη. Να το εδώ ο Τίνος Αγγελίδης. Ο Νόρις δεν έχει κανένα πρόβλημα απέναντι στους ψηλούς του Άρη. Ακριβέστερα δεν έχει κανένα πρόβλημα όταν δεν έχει τον Σόμπιν κοντά του. Ο Γιουγκοσλάβος έπαιξε σχετικά καλή άμυνα. Σχετικά βέβαια αυτά τα πράγματα. 88-60 από τις τρεις βολές του Άουτι Νόρις. Από τους τρεις πόντους μάλλον του Άουτι Νόρις. Δοξάκης, Αγγελίδης, Σέλερς, Σόμπιν. Rebound από τον Αγγελίδη. Καλάθι και φάουλ από τον Γκονζάλε. Μια συμπληρωματική βολή από τον Τίνο Αγγελίδη που έκανε το σκορ 88-62. Να ο Νόρις από τους πρωταγωνιστές ασφαλώς του αγώνα. Και ο Αγγελίδης, από τον οποίο βέβαια ο Άρης θα χρειαστεί περισσότερη βοήθεια στη συνέχεια. Το κλέψιμο του Δοξάκη και ο Σέλερς που είχε ξεχαστεί κάνει ένα πολύ θεαματικό κάρφωμα, το οποίο υποδέχονται με αποδοκιμασίες οι Καταλανοί κερκίδες. Να ξανά το κάρφωμα του Σέλερς. Το παιχνίδι έχει διακοπεί γιατί οι διαιτητές έδωσαν ένα ακόμα φάουλ. Ο Λέμαν έδωσε ένα ακόμα φάουλ, το οποίο χρεώνεται στον Σέλερς. Μία συν μία βολές από το φάουλ του Μπρατ Σέλερς στον Άγγελ Αλμέιδα, τον 18χρονο, νάτος εδώ, ο forward της Μπαρσελόνα. Ο Μάλικοβιτς αλλάζει συχνά τους παίκτες που συμπληρώνουν τη δεκάδα του μετά από τους 8 βασικούς. Για παράδειγμα, ο Γκαλιλέα Μπονέτ, ο οποίος έπαιξε στην πεντάδα στο τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος, χωρίς μάλιστα να υπάρχει κάποιος απόν. Το παιχνίδι ο Μοντέρο. Τώρα σήμερα είναι εκτός δεκάδας. Όπως εκτός δεκάδας είναι και ο Εστεγέρ, που είχε παίξει αρκετά στο Open, στο McDonald's Open. Το κλέψιμο του Νόρις, που κάνει coast to coast και καρπώνει σε ρυθμό περιπάτου με το NK 92-64 από το τρομερό κάρφωμα του Άουτι Νόρις. Σέλερ, η πάσα στους φωτογράφους. Και να ξανά πως ο Νόρις πέτυχε το τελευταίο καλάθι. 92-64, 28 πόντους μπροστά η Μπαρσελόνα. Νόρις σούτια 3 πόντους από πολύ μακριά. Και λήξη του αγώνα, ήξεραν ότι τελειώνει το παιχνίδι. Κάποιος το φώναξε από τον πάγκο της Μπαρσελόνα, γι' αυτό σούταρε ο Νόρις. Τελικό αποτέλεσμα να ο Νόρις. 92-64, η Μπαρσελόνα κέρδισε τον Άρη χωρίς να κουραστεί καθόλου. Θα λέγαμε ότι κουράστηκε τόσο όσο και αν έκανε μια βόλτα στη Ράμπλα Καταλούνια. Ο Άρης λοιπόν έχασε με μεγάλη διαφορά. Αυτά από την Βαρκελόνη, μικρόφωνο και πάρει στην Παιανία. Στο Παλάου Μπλαουγκράνα οι κερκίδες άδειασαν, φίλες και φίλοι. Ο Άρης έχασε το δεύτερο αγώνα του στο δρόμο προς το Παρίσι από την Μπαρτσελόνα με το βαρύ 92-64. Μια ήττα βέβαια που είναι ένας βαθμός, η διαφορά δεν παίζει κανένα ρόλο. Ο Άρης που παίζει στις 3 Ιανουαρίου στο Λεβερκούζεν στην Πάτκα Χάλε. Φίλες και φίλοι, από το Παλάου Μπλαουγκράνα καληνύχτα.